dificultad del partido de hoy. Hemos estado a un gran nivel y eso ha hecho que el resultado diese la sensación de que ha sido más fácil, pero aquí no ha ganado nadie fácil, no lo íbamos a hacer nosotros. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που είχε το σημερινό παιχνίδι. Εμείς αυτό που συμβαίνει είναι ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και γι' αυτό έχει δοθεί η αίσθηση πως το πολυδινή ήταν εύκολη. Όμως σε αυτό το γήπεδο κανένα δεν έχει κερδίσει εύκολα. Δεν θα το κάναμε εμείς. Δεν ήταν το πράγμα τόσο εύκολο όσο φανήκαμε. Hemos jugado a gran nivel. Hemos reducido las posibilidades de Ofi en todos los sentidos porque hemos tenido una gran posesión de balón y una gran profundidad. Hemos ganado muy bien porque hemos estado a un excelente nivel. Ήμασταν σε πολύ ψηλό επίπεδο εμείς σήμερα. Έχουμε μειώσει όλα τα θετικά που θα μπορούσε να έχει ο Όφη, ξεκινώντας κυρίως από την κατοχή της μπάλας. Είχαμε την συντριπτική κατοχή στο παιχνίδι και πολύ βάθος στο παιχνίδι μας. Ήμασταν σε εξαιρετικό επίπεδο και... Άλλη ερώτηση. Κότς, συνήθως στα παιχνίδια που έχει ο Θεός στην έδρα του, ξεκινάει δυνατά, ξεκινάει καλά. Θέλοντας έτσι να βάλει ένα γρήγορο γκολ. Σήμερα είδαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε την κατοχή της μπάλας, όπως είπε, και στις τρεις φάσεις που έκανε πέτυχε δύο γκολ. Αυτό ήταν κάτι που το περίμενε, το δημιούργησε ο Ολυμπιακός. Sí, conocíamos la fuerza de Όφη en su estadio. Queríamos entrar al partido bien, bien concentrados, porque no podíamos darle esas dos opciones donde Όφη crea juego. Y les hemos quitado el balón, les hemos tenido siempre con una gran posición nuestra de ataque y eso ha dificultado mucho la defensa y también recuperar para ir al contraataque. Γνωρίζαμε πολύ καλά τη δύναμη που έχει ο Όφη μέσα στο γήπεδο του σήμερα και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να του πάρουμε την μπάλα. Προσπαθήσαμε εμείς να έχουμε την κατοχή της μπάλας και αυτό που εμείς πετύχαμε σήμερα είναι να στηθούμε πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο, να είμαστε πάρα πολύ καλά στημένοι και έτοιμοι για επιθέσεις και επίσης είχαμε την κατοχή της μπάλας. Αυτό δείχνει πως λειτουργήσαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά και έτσι στερήσαμε από τον Όφη τις ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Άλλη ερώτηση. Περιμένει μία ανάλογη εμφάνιση στο παιχνίδι της Τρίτης με τον Está esperando un juego así de bueno el martes contra el Manchester. ¿Dónde hay que firmar? Una hipograpsi. Me gustaría que mi equipo se tomase el partido de la misma manera que hoy, con esa ilusión, con esa concentración y con ese ánimo. Θα του άρεσε πάρα πολύ να δει την ομάδα του με τον ίδιο τρόπο που την είδε να συμπεριφέρεται σήμερα. Με την ίδια συγκέντρωση, με την ίδια προσδοκία, με την ίδια φιλοδοξία και το ίδιο κέφι. Siempre les digo a mis jugadores que hay que respetar al rival, se llame Όφη o se llame United. Hay que intentar siempre hacer las cosas con el máximo de respeto. Y si lo hemos hecho hoy, seguro que también lo vamos a hacer el martes. Πάντα συμβουλεύει τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο με το μέγιστο σεβασμό, είτε ο αντίπαλος είναι Όφη, είτε ο αντίπαλος λέγεται Manchester United. Πρέπει πάντα τα πράγματα να τα αντιμετωπίσεις με σεβασμό και αυτό κάναμε και σήμερα και θα του άρεσε πολύ να το και πιστεύω πως σίγουρα θα το δούμε και την Τρίτη. Ο τραυματισμός του Σαβιόλα είναι σοβαρός. Sí. Bueno, de momento no sabemos nada, ha tenido una molestia, no queríamos correr el riesgo, lo hemos sacado y mañana sabremos algo más. Es una molestia muscular y vamos a ver hasta dónde llega. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε κάτι, θα το εκτιμήσουμε αύριο. Αισθάνθηκε μία μυϊκή ενόχληση, δεν θέλαμε να ρισκάρουμε, να τον πιέσουμε για τίποτα και αύριο το πρωί θα έχουμε τη διάγνωση. Είδαμε και το Σάμαρη να έχει κάποιες θυμικές ενοχλήσεις και να έχει αποδοκύρωση αμελής. Σάμαρη στα βγαίνει και είναι μολεστία. No, tiene un golpe, pero a esa edad los golpes no duelen, duelen a mí. Έχει ένα χτύπημα, όμως στην ηλικία που βρίσκεται ο Σάμαρης τα χτυπήματα δεν έχουν σημασία, δεν πονάνε, στην δική του ηλικία πονάνε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.